μπάλα. Προσπάθησε ο Σόουσα, δεν μπόρεσε. Τουρσουνίδης. Σαραβάκος με τον Λεάλ μπροστά. Βρίσκεται ο Τουρσουνίδη. Ελύσεται αυτός. Έρχεται ο Σεάνο, κόβεται. Μια κανιά και τον γκολ! Και το γκολ από τον Στέφανο τον Μπορβόκη. Μια ωραία προσπάθεια. Κάπως μπερδεύτηκαν βέβαια οι Πορτογάλοι, δεν είχε αυτό σημασία. Το γκολ με τον Στέφανο. Ένα γκολ σε διεθνή αγώνα. Κρίσιμο, βασική σημασία. Με βαθμολογικό διάκριο. Ξανά η φάση. Ο Τουρσουνίδης πετάχτηκε και ο Μπορβόκης έκανε το κοντρόλ εθνιδίας του συμβίνου που δεν μπορούσε να αντιδράσει. 1-0 για την ελληνική ομάδα. Πανηγύρια στις εξέδρες, πανηγυρισμοί μάλλον. Και ξανά το γκολ που δίνει το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. Είναι το τέταρτο γκολ του Στέφανου Μπορβόκη. Που πέσει σήμερα για 18ο και στον Καλιτζάκη. Βγήκε γρήγορα, έξυπνα ο Φούτρε. Και χρειάστηκε η έξοδος του Σαργκάνη. Λεάλ, νέα παλιά. Παπαδόπουλος. Σόουσα. Και ο Μπάρος, η μπάλα στο δοκάρι και ο Άγκος σοφαρίζει. Εφνιδιάστηκε για μία άλλη φορά η ελληνική άμυνα. Ό,τι είχε γίνει 2-3 φορές μέχρι στιγμής και πριν από λίγο που πετάχθηκε ο Φούτρε ανάμεσα στην πλάτη του Παπαδόπουλου και του Καλιτζάκη, πάλι εδώ εφνιδιάστηκε και ο Ρούι Άγκος σοφαρίζει. Κοιτάξτε την παλιά του Φούτρε. Όλοι κάθονται, κοιτάζει ο ένας τον άλλον. Κάνει το σούτ ο Μπάρος. Μπάλα χτυπάει στο δοκάρι. Ακολουθεί ο Άγκος και σοφαρίζει από κοντά. 1-1 το σκορ. Στο 18ο λεπτό. Ο Άγκουας που είναι 30 χρονών και είναι το 7ο του τέρμα με την Εθνική Πορτογαλίας σε 18 συμμετοχές. Ένα γκολ. Κάποιες αλλαγές ετοιμάζονται. Κάποιοι παίκτες προθερμαίνονται και από τις δύο πλευρές. Βαλιά Τουρσουνίδη δεν είναι σίγουρη. Μπάρος και αυτός δεν κάνει σίγουρο κοντρόλ. Αλλά φεύγει ο Φούτρε μόνος του, καθυστερεί ο Σαργκάνης και ο Φούτρε κάνει σαν στην προπόνηση το 2-1. Έλα πάλι λάθος. Έκανε το λάθος ο Μπάρος, την έχασε την μπάλα. Έγινε ένα άλλο λάθος από ελληνικής πλευράς. Μια παλιά στον κοινό χώρο. Κόλλησε η άμυνα, το κέντρο της άμυνας. Κοιτάξτε, αργεί ο Σαργκάνης να βγει. Βγαίνει την ώρα που του κάνει την τρίπλα ο Φούτρε και σαν σε προπόνηση ο Φούτρε κάνει το 2-1 στο 62. Κοιτάξτε το Κοφίδης εδώ. Δίνει μια βαλιά προς τα πίσω χωρίς να κοιτάξει καν, ενώ τη χάνει την μπάλα ο Μπάρος στην αρχή. Ο Κοφίδης θέλει να δώσει την μπάλα πίσω. Δεν υπάρχει εκεί κανένας και ο Φούτρε γρήγορος κάνει το 2-1. Θα ξυπηθεί το φάουλ από τον Σαραβάκο. Πολλά μέτρα έξω από την περιοχή. Δευτεία το σούτ. Τη χάνει την μπάλα. Χάνει την μπάλα ο Μπαΐα. Και τον γκολ ισοφάρισε τον Τσαλουχίδη. Και ισοφάρισε από τον Μανολά. Από τον Μανολά έγινε μια σύγκριση. Πήγαινε, αποκρούστηκε στο σούτ του Σαραβάκου η μπάλα από τον Μπαΐα. Αναπήδησε. Προσπάθησαν οι Πορτογάλοι να αποκρούσουν. Να την ξαναδούμε βέβαια και όχι μόνο μια φορά. Δύο φορές αυτή τη φάση διαρκείας. Ο Σαραβάκος στο φάουλ. Δυνατό το σούτ, χάνει την μπάλα ο Μπαΐα. Προσπαθεί και ο Τσιαντάκης. Ο Μανολάς έχει γυρίσει. Ο Τσαλοκίδης πηδάει και ο Μανολάς ακολουθεί τη φάση και πλασάρει τον Μπαΐα. Και είναι το 1-1 στο 23. Ξανά η φάση, κοιτάξτε. Ο Μανολάς γυρίζει. Πηδάει εκεί πέρα ο Τσαλοκίδης. Δεν μπορεί ο να διώξουν την μπάλα και είναι η 2-2 η ισοφάριση. Να κυνήγει της πρόκρισης. Μειώνονται όσο περνούν και τα λεπτά. Δημητριάδης, Τσιαντάκης για τον Δημητριάδη. Πολύ βαθιά η μπαλιά. Θα την προλάβει ο κυνηγός, ο Έλληνας την πρόλαβε και θα περάσει. Εδώ η μπαλιά. Ο Τσολοχίδης, ναι, ο Τσαλουχίδης, να. Ναι, ο Τσαλουχίδης. Πολύ ωραία η παλιά του Δημητριάδη και ωραίο το γκολ του Τσαλουχίδη. Αλλά η παλιά του Δημητριάδη, εδώ ο Δημητριάδης κερδίζει την μπάλα από τον Βελόσο. Και όταν του βγαίνει ο Σεάνο, βλέπει τον Τσαλουχίδη και σκάβει την μπάλα πολύ ωραία πάνω του Τσαλουχίδη. Έχει βγει από τα δοκάρια ο Σιλβίων η μπάλα, κάπου χτυπάει και στο σώμα του Πίντου, στον ώμο του Πίντου. Και με τον γκολ του Τσαλουχίδη στο 84, η ελληνική ομάδα ενώ έχανε μέχρι το 78 2-1. Κερδίζει τώρα 3-2 και να οι ελπίδες που λέγαμε ότι στο ποδόσφαιρο